Λοιπόν, μαζί μας ο Κωνσταντίνος. Έχεις κλείσει το δεκάμινο, έτσι? Σε λίγες μέρες. Έλα να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα πολύ δύσκολο κεφάλι βάσει σχήματος και πολύ μεγάλη άδεια περιοχή. Ένα γεμάτο στάδιο 5, εντάξει, όπου κατέβηκα πάρα πολύ στο hairline. Βάλαμε 3.500 τριγωθυλάκια και μάλιστα του έφτιαξα και αρκετά έντονα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, temporal peaks. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ, πάμε να δούμε πού είμαστε. Αυτό το χαρούμενο παιδί που έχουμε μπροστά μας. Παιδί, με είπε, ου. Ναι, ναι. Λοιπόν, σκέψε λιγάκι. Όλη αυτή η περιοχή μέχρι εδώ πέρα έχει μεταμοσχευτεί. 3.500 τριγωθυλάκια σε 2 ημέρες. Πάμε να δούμε το πίσω μέρος. Δεν παίρνει φιναστερίδη, έχει πάρει μόνο μινοξυδίλη. Εδώ είναι η δότριά του. Τη βλέπετε. Κομμότριά μου με ρώτησαν, έχω κάνει όντως. Λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Έπαθε σοκ. Πολύ ωραία. Αυτό είναι και αυτό είναι το ζητούμενό μας. Έπαθε σοκ. Και έχουμε αυτό το τόσο ωραίο και απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε και από εδώ, κοιτάξτε και από εδώ. Ελάτε να δούμε και εδώ πέρα τα temporal. Τι ωραία που έχουν δέσει και από εδώ και από εδώ πέρα, έτσι, γιατί ήθελα να κρύψω λιγάκι τους κορταφίτες μυς που ήταν λίγο έντονες. Τα είχα πει αυτά, είπα, ναι, ναι. Ωραία. Έλα να δούμε και βρεγμένο. Είσαι ικανοποιημένος? Φάνταστα πολύ, ούτε φοιτητής είχα τόσο. Τις φωτογραφίες της θυμόσουν, α. Μόλις μου δείξες την πρώτη επαφή από τον εγκεφαλικό μικρό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, τεράστια, ακόμα και οι φίλοι μου δεν το λένε, εντάξει. Στην ψυχολογία? Βοηθάει πάρα πολύ, εντάξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να το σκεφτεί κάποιο. Δηλαδή, αν είναι να επενδύσει κάτι, γιατί δεν είναι να επενδύσει τον εαυτό σου αυτό, αυτό σκεφτόμουν να γίνω. Οπότε, να πάει να κάνει μεταμόσχευση. Εννοείται. Και όπω δεν ξέρω αν θυμάστε, μα στείλει ένα μήνυμα στο οποίο ότι το πόσο ακριβή είναι μια μεταμόσχευση εξαρτάται από το πότε θα το πάρει απόφαση να πει στον Αναστασάκη. Και δεν είναι διαφήμιση. Πώς το εννοείς αυτό, παιδί μου? Δηλαδή, βλέπω και τα άλλα τα αποτελέσματα και βλέπω και εξωγενικά δουλειές, αλλά και εδώ που ανεβάζει συνέχεια. Ότι έρχεται κόσμο τέλο πάντων και βλέπω ότι είναι πολύ άσχημα και τα διορθώνει. Αυτοί έχουν δώσει ήδη λεφτά. Οπότε, ναι, μια φθηνή μεταμόσχευση σίγουρα είναι πολύ πιο ακριβή στην τελική. Γιατί αφενός δεν είναι ποτέ μία φθηνή μεταμόσχευση. Πάνε κάνουν και δεύτερη και τρίτη. Όχι, ρε, πούστη, θα πετύχει κάποια στιγμή. Ενώ θα μπορούσε να έρθει από την αρχή και να έχουν ένα αποτέλεσμα σαν του Κωνσταντίνου, που ένα μεγάλο άδειο κεφάλι το έχουμε γεμίσει ως εδώ. Θα κάνουμε και μια δεύτερη συνεδρία, γιατί και η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα. Να γεμίσουμε και το πίσω και θα έχει ένα ωραίο γεμάτο κεφάλι. Και να δούμε τα κανοράστα. Λοιπόν, μέχρι τότε, Διάννη, μέχρι τότε που μπορείς να χτένεις, τα ράστα δεν χτένεις. Παίρνεις λοιπόν χρυσή χτένα. Χρυσή χτένα λοιπόν, Αναστασάκη Σερκλίνη. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούργια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.